Καλή σας μέρα. Εσείς φτάσαμε στην Πέμπτη, οπότε εντάξει, ψιλοτελειώνει η εβδομάδα. Θετικό είναι αυτό. Καλοκαιράκι βαρύ. Ρε παιδιά, βγαίνουμε έξω το πρωί και είναι 6-6,5 ώρα. Είμαι και εγώ από αυτούς τους πρωινούς τύπους, τέλος πάντων. Και η ζέστη και αυτό το πράγμα που έρχεται, ο καυτός αέρας, αυτός ο λίβας από την Περσία που λέγαμε πιτσιρικάδες, σου κάνει να νομίζεις, σε κάνει να νομίζεις ότι είναι, ξέρω εγώ, 12-1 το μεσημέρι. Τώρα μιλάμε για 6,5 το πρωί. Φαντάζεστε το μεσημέρι τι γίνεται. Τέλος πάντων, περνάμε ένα δύσκολο σε επίπεδο καύσωνα καλοκαίρι. Μας έχει πιάσει από νωρίς, δηλαδή συνήθως αυτά τώρα τέλη Ιουλίου, άντε αρχές Αυγούστου συνέβαιναν, αλλά μας έχει πιάσει και από τον Ιούνι και προχωράμε. Βέβαια, μην διαμαρτύρεστε, γιατί αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος. Πέρα από την πολιτική εξουσία, πέρα από τα κυβερνητικά κόμματα εξουσίας, έχει την ευκαιρία, δηλαδή είναι ένας όμορφος τόπος ο οποίος προσφέρει πράγματα που θα μπορούσε να ήταν καλύτερα, βέβαια, αν ακολουθούσε και το πολιτικό σύστημα καλύτερα τα πράγματα και δεν ήταν έτσι ταγμένο σε αυτόν τον αστικό τρόπο λειτουργίας απέναντι στους πολίτες και τον κόσμο. Βέβαια, πας το καλοκαιράκι, έχεις και μια παραλία, αυτό θέλω να πω έτσι, ρίχνεις και μια βουτιά, είσαι και 10 ώρες μέσα στο νερό, κάθεσαι το βραδάκι, πίνεις μια μπυρίτσα ή οτιδήποτε θέλεις με ένα φίλο, μια φίλη, συζητάτε. Έχει μαγικά πράγματα, μοναδικά θα έλεγα η Ελλάδα, και μας δίνει έτσι αυτό το κομμάτι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή χαρά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, έτσι το λέει και η λέξη Ώρα Ελλάδας. Αγαπάμε εδώ την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Ελλάδα της μετανάστευσης, την Ελλάδα των μεταναστών, την Ελλάδα της διασποράς, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο γενικά και συνολικά. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, ο Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα μαγικά του εδώ και μας χαιρετά, είναι στην κονσόλα του ήχου. Και σήμερα έτσι το έφερα λίγο με τον πρόλογο, δεν ξέρω πόσο καλά το έφερα και το κατανοήσατε, αλλά και σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωματική και μάλιστα θα είναι αφιερωμένη σε έναν Έλληνα της Διασποράς, ο οποίος είναι σύμβολο για τη χώρα στην οποία έγινε πραγματικός ήρωας και θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Έκανε ένα ταξίδι από την προσφυγιά στην ξενιτιά, από πρόσφυγας μετανάστης, και εκεί έγραψε όλο αυτό το πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας, που φυσικά μακριά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όντως θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες των ενόπλων δυνάμεων. George Dilboy, έτσι τον λένε οι Αμερικάνοι. Γιώργος Διλβόης είναι το πραγματικό του όνομα και είναι ο στρατιώτης, ο πρώτος ελληνικής καταγωγής στρατιώτης που έπεσε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει καταγραφεί και βέβαια έχει τιμηθεί με μετάλλια Ανδρείας και με τα θάνατον φυσικά, αλλά και πριν, και θα το δούμε πώς έγινε αυτό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννήθηκε στα Αλάτσατα της Σμύρνη, στη Μικρά Ασία, στις 5 Φλεβάρι του 1896. Όταν ήταν μόλις 12 ετών, ο πατέρας του έφυγε λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθήκων και εκεί, και μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας στην Μασαχουσέτη, στην πόλη Σόμερβιλ. Αργότερα 2 χρόνια, δηλαδή 16 ετών πλέον, σε μια ηλικία δημιουργική, τον ακολούθησε όλη η οικογένειά του, ανάμεσα και ο George Dilboy, ο Γιώργος Διλβόης. Το 12, δηλαδή 2 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 18 ετών, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Διλβόης, ο Γιώργος Διλβόης, και κατατάσσεται εθελοντής στο στρατό, πολεμώντας τους Βαλκανικούς πολέμους. Στη συνέχεια επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τελειώσει το σχολείο και μετά από την αποφύτισή του εργάζεται, και μετά ακριβώς, δηλαδή πέρα από το ότι είχε υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό στους Βαλκανικούς πολέμους, κατατάσσεται πλέον σε έναν άλλο στρατό, στη νέα του πατρίδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα με λεπτομέρειες. Θα δούμε ποιος είναι ο Γιώργος Διλβόης, το ξεκίνημά του, τι έκανε στη ζωή του, την πολύ σύντομη ζωή του, και ποιο είναι το στίγμα που άφησε πίσω του. Να πούμε ότι έχουμε ντύσει την εκπομπή
με τραγούδια της εποχής εκείνης, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 20 και καταλήγοντας έτσι και αμυδρά λίγο στις αρχές της δεκαετίας του 30. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν που θα μας βάλει έτσι στην σημερινή μας εκπομπή είναι ηχογραφημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί γίνονταν οι πρώτες ηχογραφήσεις τη δεκαετία του 20. Λέγεται Ντερβισάδες, έχει ηχογραφηθεί το 27 στο Σικάγο. Είναι ένα ζεϊμπέκικο το οποίο ερμηνεύει ο Επαμηνώντας Ασημακόπουλος. Η ακριβής ημερομηνία ηχογράφησης είναι 9 Δεκέμβρη του 27 και παίζουν ορχήστρα, είναι με βιολί τον Αθανάσιο Μακεδόνα και με λαούτο τον Επαμηνώντα Ασημακόπουλο, ο οποίος και τραγουδά. Είναι δίσκος της Victor Αμερικής με αριθμό παρακαλώ 86966. Πάμε. Λοιπόν, όταν φτάνεις έξω από το Σικάγο, συναντάς έναν Αδριάντα. Είναι ο Αδριάντας του George Dillboy. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα δούμε αναλυτικά. Ήταν παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, όπως είπαμε, από τη Μικρά Ασία, από τα Λάτσατα.
Συνολικά ήταν 9 παιδιά, με πατέρα τον Αντώνιο και μητέρα τη Γιασεμή Δηλβόη, το γένος Κόταρη. Ο πρώτος από την οικογένεια που μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο πατέρας το 1907, όπως είπαμε, και τον ακολουθούν μετά οι γιοι του, Δημήτριος, Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Ευάγγελος, Ιωάννης και Νικόλαος. Εδώ υπάρχει βέβαια μια διχογνωμία, δεν είναι σίγουρο, έχει καταγραφεί στο Ellis Island ως γιος του, αλλά στην ουσία πρέπει να ήταν ανιψιός του, πρέπει να ήταν γιος του αδερφού ή της αδερφής του. Το 1911 έρχεται η Μαριάνθη, η μεγαλύτερη κόρη, η οποία παντρεύεται στην Αμερική τον επίσης καταγόμενο από τα Λάτσατα Ιωάννη Ζαχαρούλη, αλλά έχει και αυτή σύντομη ζωή και πεθαίνει στα 26 της χρόνια, το 18. Μία σημαδιακή χρονολογία, γιατί είναι και η χρονολογία που έπεσε στο πεδίο της μάχης ο Γιώργος Δηλβόης, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Μία σύντομη ζωή, την οποία θα προσπαθήσουμε να δούμε τώρα αναλυτικά. Ο πατέρας του, ερχόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες και προετοιμάζοντας το έδαφος για τα παιδιά, ξεκινάει να δουλεύει στο Γενικό Νοσοκομείο της Βοστόνης, όπου εκεί στην πορεία βρίσκουν δουλειά και τα παιδιά του. Ο Τζόρτζ θα συνεχίσει το σχολείο και θα εργαστεί ως εργάτης σε βιοτεχνία παπουτσιών στο New Hampshire, στην πόλη Keene, και στη συνέχεια ως υπάλληλος στο ξενοδοχείο Copley Square. Από τα αρχεία που υπάρχουν στην Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης, συνεπάγεται ότι ο Γιώργος Δηλβόης σε ηλικία 16 ετών, όταν ήταν ακόμα μαθητής, αποχαιρετά τη μητέρα του Γιασεμή στα Λάτσατα και φεύγει από το λιμάνι της Πάτρας με το πλοίο Αλίκη, Άλες, στις 20 του Δεκέμβρη του 1909, με τελικό προορισμό τη Βοστόνη. Ήταν τότε δηλαδή που πήγε να συναντήσει τον πατέρα του. Το 14, στα 18 του χρόνια, κάνει την πρώτη του ουσιαστική επαφή με το στράτευμα, με τον ελληνικό στρατό, ακολουθώντας μια ομάδα υπό τον ιερέα Αμβρόσιο Παρασχάκη, η οποία ξεκινά από εκεί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και φτάνει στην Ελλάδα για να πολεμήσει τους Τούρκους. Μετά τα γεγονότα και τα συμβάντα μένει περίπου για ένα χρόνο στοιχείο, όπου εκεί έχει καταφύγει και η μητέρα του μαζί με τα αδέρφια του, εξαιτίας των πρώτων διωγμών από τα Αλάτσατα, η τετραετία αυτή που ήταν πολύ σκληρή για τη Μικρά Ασία, από το 1914 μέχρι το 1918. Περνάνε δηλαδή απέναντι σε ελληνικά εδάφη στην Χίο. Και πάλι όμως ο Γιώργος Δηλβόης, που είναι μια ανήσυχη ψυχή, κάθεται όσο μπορεί και όσο αντέχει στη Χίο, ένα χρόνο ουσιαστικά, και το 1915 επιστρέφει, επαναμεταναστεύει, για να πούμε αυτή την λέξη και το σωστό νόημα της ιστορίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιας και μιλάγαμε για τον ιερέα Αμβρόσιο Παρασχάκη, που ήταν αυτός που ουσιαστικά τον έβαλε, τον εμψύχωσε για να έρθει στην Ελλάδα και να πολεμήσει, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το Καλογεράκι». Είναι τραγούδι του 1930, απτάλικο, ζεϊμπέκικο, στη μορφή των Ανεξάρτητων Δυστύχων. Είναι μελωδία παρόμοια και σε άλλους, με άλλους στίχους, την έχουμε ξανακούσει με άλλους στίχους. Είναι η ίδια ακριβώς μελωδία, όπως για παράδειγμα το τραγούδι «Η Κυρά Ντουντού». Ερμηνεύει και παίζει κιθάρα ο Κώστας Δούσας, και το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σικάγο, το 1930. Καλογεράκι θα γίνω και να σου το απορρέσω. Και κομπολό ή θα κρατώ πως μου για να σ' αρέσω. Θέλω
αλλά μου λένε τα χείλη σου, αλλά μου λένε τα χείλη σου, κι αλλά μου λένε οι φίλοι σου. Νέγω σου λέει βρε κουκλά μου, νέγω σου λέει εγώ ψήσα βγά, να νέγω σου λέει εγώ ψήσα βγά, κι εσύ μου στείνεις το καβγά. Καλοχώτα βρε καλοχώτα, καλοχώτα βαχτίλια σου, καλοχώτα βαχτίλια σου, παρά τα δαχτυλίδια σου. Καλό χώμο από δυο μακεριές, καλό χώμο δυο μακεριές, παρά τα γυναίκα που μου λες. Καλογέρα βρε καλογέρα, καλογεράκι φτιάχτηκα, καλογεράκι φτιάχτηκα, σε μοναστήρι εντάχθηκα. Στα χέρια σου αχρινιαρίκο, στα χέρια σου μπερδεύτηκα, στα χέρια σου μπερδεύτηκα και ξεκαλογερεύτηκα. Είμαστε στο 1915, το Φλεβάρι για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, και ο Γιώργος Δηλβόης επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφει στην Αμερική, και πλέον μέσα στην επόμενη χρονιά ουσιαστικά καταγράφεται και η αλλαγή του ονόματός του, και επίσημα δηλαδή. Από την αρχή τον έλεγαν εκεί George Dillboy, αλλά πλέον και ο ίδιος αυτοαποκαλείται George Dillboy. Το 16 λοιπόν, ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατατάσσεται για πρώτη φορά στον Αμερικανικό στρατό, στον πρώτο λόχο, 26ο τμήμα της 103ης μοίρας πεζικού του Κιν στην πολιτεία της Μασαχουσέτης. Είναι η χρονιά εκείνη όπου ο στρατηγός John Pershing παίρνει μέρος στις επιτυχημένες, όπως χαρακτηρίζονται για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρήσεις εθνικής ασφαλείας, ακριβώς έτσι είχαν έτσι τις είχαν τοποθετήσει και τις αποκαλούσαν. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν γίνονται το 16 με 17 ενάντια στην επαναστατημένη μεξικανική ομάδα του Πάντσο Βίγια στα βόρεια σύνορα του Μεξικού, και εκεί λοιπόν επιχειρούν το 16 και το 17, νεοσύλλεκτος τότε στον Αμερικανικό στρατό ο George Dillboy, υπό τις οδηγίες του στρατηγού John Pershing. Μάλιστα, το 17, όταν και απολύεται από το στράτευμα ο Dillboy, έχει ήδη κερδίσει για τη συμμετοχή του στις μάχες με τους άνδρες του Πάντσο Βίγια 3 μετάλλια. Το μετάλλιο του Μεγάλου Στρατού, το μετάλλιο της Δημοκρατίας και το μετάλλιο των Βετεράνων του Ισπανικού Πολέμου. Και αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη του
ανάμειξη με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Δεύτερη μάχη όμως, γιατί είχε πολεμήσει, όπως είπαμε νωρίτερα, και στην Ελλάδα. Και έρχεται ο Μάης του 1918, λίγο πριν τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά από την κατάληψη του Σατό Τιερί και της Φλάνδρας στη Γαλλία από γερμανικά στρατεύματα, όπου πλέον οι συμμαχικές δυνάμεις Αγγλίας και Γαλλίας, ενισχυμένες από τον Αμερικανικό στρατό, εξαπολύουν αντεπίθεση στο ποταμό της Μάρνης 18 Ιούλη με 4 Αυγούστου του 18, και αυτή είναι γνωστή η μάχη της Μάρνης που έληξε υπέρ των συμμάχων. Εκεί πολεμάει και ο Τζορτζ Ντίλμποε. Κατατάσσεται εθελοντής ξανά, αφού είχε αποστατευτεί μετά τις μάχες του λεγόμενου Ισπανικού πολέμου κόντρα στους Μεξικανούς επαναστάτες του Πάντσο Βίγια, και κατατάσσεται πάλι ως εθελοντής αυτή τη φορά ο Τζορτζ Ντίλμποε στον Αμερικανικό στρατό και αποστέλλεται στην Γαλλία για να πολεμήσει εκεί, στη Μάρνη. Στις 18 Ιούλη βρίσκεται με το λόχο του σε ένα από τα μέτωπα της αντεπίθεσης, γιατί ουσιαστικά οι συμμαχικές δυνάμεις ήταν σε μία άμυνα και προχωρούσαν συνέχεια σε αντεπιθέσεις για να κερδίζουν εδάφη. Είναι στην ζώνη Τροσί-Μπελό, σε θέση καλυμμένων γερμανικών οπλοπολιβόλων, στην σιδηροδρομική γραμμή του Μπελό. Με εντολή άνωθεν, κάποιου αξιωματικού δηλαδή, η οδηγία που υπάρχει προς την ομάδα είναι για την κατάληψη του σιδηροδρομικού σταθμού. Και αυτό επιτυγχάνεται προσωπικά, έχοντας επικεφαλή στη μάχη με μεγάλη ψυχή και με μεγάλη αυταπάρνηση τον Γιώργο Ντίλμποε, ο οποίος όμως στη μάχη αυτή χάνει το πόδι του. 1928, ο Τάκης Νικολάου, που δεν είναι τίποτα παραπάνω από το ψευδώνυμο του Τέτου Δημητριάδη, ερμηνεύει το τραγούδι «Τουρνενέ», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 9 Γενάρη του 1928, είναι τσιφτετέλη. Ερμηνεύει, επαναλαμβάνουμε, ο Τάκης Νικολάου, είναι το ψευδώνυμο του Τέτου Δημητριάδη που το εμπνεύστηκε από τον βαρύτονο Κώστα Νικολάου. Το τραγούδι αυτό αποτελεί παραλλαγή γνωστού μικρασιάτικου τραγουδιού που ηχογραφήθηκε σε πολλές παραλλαγές στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και με διάφορους τίτλους όπως «Χασικλίδες», «Οι νέοι Χασικλίδες». Έχουμε και λέμε, είμαστε στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, Ιούλιο, στα τελειώματα δηλαδή, ο Γιώργος Ντίλμποε, ο οποίος είναι παλικάρι, έχει ψυχή, το λέει, η καρδιά του έχει καταταγεί στον Αμερικανικό στρατό και με τις συμμαχικές δυνάμεις πολεμάει τους Γερμανούς στην Γαλλία. Οι μάχες γίνονται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπελό, στη γραμμή του Μπελό, τη σιδηροδρομική, και οι μάχες εκεί γίνονται με επικεφαλής πρωτοπαλίκαρο και πρώτος στην σειρά τον Τζορτζ Ντίλμποε, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει ένα πολυβολείο των Γερμανών που βρίσκεται πέριξ των σιδηροδρομικών γραμμών. Ακούστε τι λένε οι μαρτυρίες εκείνης της εποχής από τη μάχη που έγινε και οι οποίες έχουν μεταφερθεί από γενιά σε γενιά. Ήταν μαζί με άλλους τρεις άνδρες και προσπάθησαν να καταλάβουν αυτό το πολυβολείο και εκεί τραυματίζεται σοβαρά. Χάνει το πόδι του, όπως είπαμε και νωρίτερα. Παρά το γεγονός αυτό, φαντάζεστε και αντιλαμβάνεστε τους φρικτούς πόνους, τον πανικό και οπωσδήποτε και τον τρόμο ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ δύσκολα, αρματώνεται με δύο χειροβομβίδες ενώ βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος και καταφέρνει να τις εκτοξεύσει σε βάρος δύο Γερμανών που τον πλησίαζαν και να τους σκοτώσει. Και αυτό φυσικά φτάνει στα αυτιά του στρατηγού Τζον Πέρσινγκ, ο οποίος είναι ο διοικητής του Αμερικανικού Εξατευτικού Σώματος εκεί στην Γαλλία, και ο Πέρσινγκ μαζί με άλλους 9 κατατάσσει σε μία λίστα 10 ηρώων τον Τζορτζ Ντίλμποε, λέγοντας και μιλώντας για τον υπερφυσικό ηρωισμό και τη γενναιότητά του. Σε επιστολή που γράφει προς τον πατέρα του νεκρού Αντώνιο Ντίλμποε ο στρατηγός Τζορτζ Μπιργκάντιερ, αναφέρει:
Ένας απόγονος της φυλής του Ξενοφόντα και του Λεωνίδα απέδειξε το δικαίωμά του να αναφέρεται εις άξια με εκείνες τις ηρωικές ψυχές. Κάτω από καταστάσεις υποταγής και πίστης στην υιοθετημένη του πατρίδα, την Αμερική, ανέτρεψε το παρόν, επιδεικνύοντας τις ηρωικές εκείνες ιδιότητες των Ελλήνων προγόνων του, από τους οποίους προέρχεται. Είναι μια περίοδος που θαυμάζεται έτσι, και, από την, και νωρίτερα, στον προηγούμενο αιώνα, με την επανάσταση και την εξέγερση απέναντι στους Τούρκους το 1821, υπήρχε μια πολύ μεγάλη λατρεία και αγάπη των Αμερικανών, και έχει αποτυπωθεί αυτό και μέσα από την ιστορία τους για την εξέγερση των Ελλήνων και για τον ηρωισμό των Ελλήνων. Αυτό περνάει και στην επόμενη γενιά και στην επόμενη, και φτάνουμε στις αρχές του επόμενου αιώνα, βρισκόμαστε στο 1919, και τώρα ο στρατηγός ο Αμερικανός αναφέρει στο γράμμα προς τον πατέρα του νεκρού στρατιώτη του 2 και 3 φορές γεγονότα που ταυτίζονται με την Ελλάδα. Αναφέρεται στον Ξενοφόντα, αναφέρεται στο Λεωνίδα και αναφέρεται ότι η Αμερική, την οποία και υπηρετούσε στο στράτευμα, είναι υιοθετημένη του πατρίδα, αλλά είναι Έλληνας και είναι ήρωας, κρατώντας εκείνες τις ιδιότητες των Ελλήνων προγόνων του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στις 19 Ιανουαρίου του 1919 του απονέμεται μεταθανατίως το μετάλλιο της τιμής. Και βέβαια ακολουθεί η ταφή. Εδώ θα δούμε και ένα φοβερό και μοναδικό ρεκόρ, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη λέξη αυτή ως λέξη κλειδί για αυτό που συνέβη. Ο George Dilboy, ο Γιώργος Dilboys, ενταφιάστηκε 3 διαφορετικές φορές σε 3 διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Και θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο, γιατί, πού και πώς έγινε και κάτω από ποιες, από ποια δεδομένα. Γιώργος Dilboys λοιπόν, και θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο μπροστά σε ό,τι αφορά την μουσική μας επιλογή, και θα ακούσουμε τον Γιώργο Dilboy, όχι τον ίδιο φυσικά, Γιώργος Dilboys, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι «Και δε με συγχωρήσεις», και βέβαια, ακριβώς έτσι όπως το λέω, έτσι, και βέβαια είναι η ταυτο... το ίδιο όνομα, ρε παιδί μου, το ίδιο όνομα και επώνυμο, γι' αυτό και επιλέξαμε το τραγούδι αυτό, και μετά θα επιστρέψουμε κανονικά στην συγκεκριμένη ροή των τραγουδιών, πηγαίνοντας πίσω μάλιστα και στα Αλάτσατα, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη ταφή του George Dilboy. Πάμε λοιπόν, «Και δε με συγχωρήσεις», Γιώργος Dilboys. Για πάντα και χαθούν, κανείς να μην τα μάθει. Να μη σε βρούνε μάτια μου και στα ομολογήσουν και σου ζαλίσουν το μυαλό και σε στενό. Παρηγορήσεις, μα μην τα μάθεις μάτια μου και δε με συγχωρήσεις. Thank you.
στα στα θλιβερά τα νιάτα μου πέρασα χίλιες φορές και στου καημού το στεναγμό παίρνω όλες τις ώρες. Με τα γλυκά τα λόγια σου να με παρηγορήσεις. Μάτια μου και δε με συγχωρήσεις. Παρηγορήσεις, μα μην τα μάθεις μάτια μου και δε με συγχωρήσεις, και δε με συγχωρήσεις, και δε με συγχωρήσεις, και δε με συγχωρήσεις. Ακούστε τώρα τη συγκλονιστική ιστορία του ενταφιασμού του Γιώργου Δηλβόη. Αρχικά μετά την μάχη στη Γαλλία, όπου πέφτει νεκρός, αρχικά βαριά τραυματισμένος και στην συνέχεια νεκρός, αφού προλαβαίνει να εξουδετερώσει δύο Γερμανούς στρατιώτες, θάβεται στο συμμαχικό νεκροταφείο στην πόλη Αργόν της Γαλλίας. Και αυτό μέχρι το 22, δηλαδή για τρία χρόνια παραμένουν τα οστά του εκεί. Η οικογένεια έχει φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει παλινοστήσει, έχει εγκατασταθεί στα Λάτσατα και ζητά το 1921 από την Αμερικανική κυβέρνηση τη μεταφορά των οστών από τη Γαλλία στα Αλάτσατα, στην πατρίδα του. Γίνεται μια μεγάλη τελετή στο Παρίσι και ανάμεσα σε 20 άλλα φέρετρα εκταφέντων πεσόντων των συμμαχικών δυνάμεων, η ισορρός του Γιώργου Δηλβόη ταξιδεύει προς την Ιταλία αρχικά. Με τη μέσα από εκπροσώπους της Ιταλικής κυβέρνησης, το φέρετρο τυλιγμένο με την αστερόεσα και συνοδευόμενο από τιμητικό άγημα του Αμερικανικού στρατού, με επικεφαλής τον James Testa, μεταφέρεται τον Ιούλιο του 22 με αντιτορπιλικό στοιχείο και από εκεί στα Λίτζια. Στις 10 Ιούλη του 1922, στρατιωτικό άγημα από 8 Έλληνες στρατιώτες. Ο δήμαρχος των Αλατσάτων, Δημήτριος Γαλατιανός, ο Αμερικανός πρόξενος Μπελενιώτης, μέλη της οικογένειας του νεκρού, δύο μικρά κορίτσια που κρατούσαν τη φωτογραφία του, καθώς και ένας νεκροπομπός που μετέφερε τα μετάλλια του ήρωα Γιώργου Δηλβόη, μαζί με το άγημα του Αμερικανικού στρατού, υποδέχονται στη Μικρασιατική γη τον ήρωα του Αμερικανικού στρατού και όχι μόνο. Λέγεται ότι στην κηδεία του, ή μάλλον στη μεταφορά, στο νέο ενταφιασμό του, βρίσκονται στα Αλάτσατα πάνω από 17.000 άνθρωποι που ακολουθούν την άμαξα με τη σωρό του, η οποία τοποθετείται στο κέντρο του Ναού των Ισοδύων της Παναγίας. Ο Μητροπολίτης Κρίνης Καλλινικός τελεί την επιμνημόσυνη δέηση και ο Δήμαρχος Δημήτριος Γαλατιανός μιλάει στον λόγο του για την ηρωική δράση του Γιώργου Δηλβόη. Από προφορικές μαρτυρίες λέμε ότι ο James Testa, ανώτερος αξιωματούχος του Αμερικανικού στρατού, βρισκόταν εκεί φυσικά και φιλοξενήθηκε στο σπίτι της οικογένειας Δηλβόη, στα Αλάτσατα. Επίσης λέγεται ότι η Δημογεραντία των Αλατσάτων, σε ανταπόδοση τιμής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον εκπρόσωπό της που συνόδευσε από το Παρίσι ως τα Αλάτσατα τα οστά του Δηλβόη, ονόμασε την κεντρική πλατεία των Αλατσάτων σε πλατεία Αμερικής. Έτσι, και την κεντρική οδό Σμύρνης, η οποία λέγεται σήμερα και Μαλπασά, που οδηγεί στην πλατεία
Εκεί, την πλατεία Αμερικής πλέον, τη μετονόμασε σε οδό James Testa. Η Δημογεραντία των Αλατσάτων τις επόμενες ημέρες συνεδριάζει με πρωτεύον θέμα την κατασκευή ενός μνημείου για τον Γιώργο Δηλβόη και προτείνονται για αυτό τον σκοπό η κεντρική πλατεία Αμερικής, όπως λέγεται πλέον, ή ο περίβολος χώρος της Εκκλησίας της Παναγιάς. Ξεκινάει έτσι λοιπόν ανάμεσα στους Αλατσατιανούς, πριν τους βρουν τα σφοδρά γεγονότα που έρχονται, μία προσπάθεια για να συγκεντρωθούν τα χρήματα, κυρίως από εράνους, για να μπορέσει να γίνει το μνημείο όπως και αξίζει με τιμές ήρωα στον Γιώργο Δηλβόη. Παραμένει το φέρετρο καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία στο ναό των εσοδίων της Θεοτόκου και οι τελευταίοι που το βλέπουν είναι το Σεπτέμβριο του 1922, όταν και αναγκάζονται οι Αλατσατιανοί άρον-άρον να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω των γεγονότων. Αλατσιατανοί λοιπόν, μια τώρα έτσι αναφορά μουσική, 1928, με τον Γιώργο Δελιγιώργη να ερμηνεύει ένα μικρασιατικό τραγούδι που ηχογραφήθηκε και αυτό στις ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη το 1928, όπως είπαμε. Yeah.
Προσέξτε τώρα. Η σωρός του Γιώργου Δηλβόη αρχικά ενταφιάζεται στο συμμαχικό νεκροταφείο της Γαλλίας στην πόλη Αργών το 19, λίγο μετά τον θάνατό του. Το 22 φτάνει μετά από μεγάλες διαδικασίες και αφού έχει επαναπατριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες η οικογένειά του και έχει φτάσει στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη, στα Λάτσατα, μεταφέρεται η σωρός του για να γίνει ο ενταφιασμός του εκεί. Προλαβαίνουν όμως τα γεγονότα το Σεπτέμβριο του 22 και το ισορός μαζί με το φέρετρο παραμένει μέσα στην εκκλησία πριν γίνει η διαδικασία του νέου ενταφιασμού του. Υπάρχουν οι εξής γραπτές μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί επίσημα στον Αμερικανικό πρόξενο στην Αθήνα, ότι λεηλατήθηκε η εκκλησία. Βεβηλώθηκε το φέρετρο το οποίο βρέθηκε σπασμένο με την αμερικανική σημαία σκισμένη και τα οστά του ήρωα Γιώργου Δηλβόη σκορπισμένα στο δάπεδο του ναού. Και ξεκινάει μια διαδικασία μετά από αυτή την εξέλιξη η οποία έχει καταγγελθεί επίσημα προς τις αμερικανικές αρχές. Τον Οκτώβριο του 22 ξεκινάει αυτή η διαδικασία που διαρκεί με περίπου 6 μήνες μέχρι το Μάρτιο του 23. Είναι ένας αγώνας επικοινωνίας της οικογένειας Δηλβόη με τον Αμερικανό πρόξενο, ο οποίος με τη σειρά του προσπαθεί να επικοινωνήσει με στρατηγούς, με γερουσιαστές, μέχρι και με τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, ο οποίος απαιτεί πλέον επίσημα από τις τουρκικές αρχές τη μεταφορά των οστών του Δηλβόη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά παράλληλα και τη διπλωματική συγγνώμη της Τουρκίας για την προσβολή του νεκρού ήρωα του Αμερικανικού στρατού και για ένα δεύτερο λόγο και για την προσβολή της αμερικανικής σημαίας. Αρχίζει λοιπόν μια διαδικασία μεταξύ των διπλωματικών αρχών των ΗΠΑ και της Τουρκίας, έτσι, στις οποίες γίνεται η προσπάθεια για να υπάρξει μια επίσημη συγγνώμη και μεταφορά των οστών του Δηλβόη στις ΗΠΑ και η απάντηση των Τούρκων είναι κατά την εξέταση που έγινε διαπιστώθηκε ότι το φέρεθρο είχε μόνο ανοιχτή και η σημαία χάθηκε. Αυτά είναι λοιπόν η επίσημη απάντηση των Τούρκων. Και μάλιστα κανονίζεται μια συνάντηση ανάμεσα στους Αμερικανούς αντιπροσώπους και τον υπεύθυνο των τουρκικών αρχών πλέον στα Λάτσατα για να γίνει η πραγματογνωμοσύνη και η παράδοση των οστών με την υπογραφή του, αλλά δεν εμφανίζεται ο υπεύθυνος, εμφανίζεται ένας αντικαταστάτης ο οποίος δεν είχε το δικαίωμα της υπογραφής. Οπότε η συνάντηση, καταλαβαίνετε, για τη διαδικασία ήταν ως μη γενόμενη. Γίνεται μια καινούργια σημαία, ετοιμάζεται βέβαια, η οποία τυλίγει το παλιό φέρετρο και τον Οκτώβριο του 23 ταξιδεύει το φέρετρο με το πλοίο Σαπέλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 12 Νοέμβρου του 1923 ενταφιάζεται με τιμές ήρωα στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον. Στην Αμερική τον τιμούν ο Δήμος του Σάμερβιλ, όπου μεταξύ άλλων έχει ονομάσει το στάδιο της πόλης, το στάδιο του Δήμου ως στάδιο George Dilboy, αλλά και το κολυμβητήριο φέρει επίσης το όνομά του. Τον τιμά επίσης η πολιτεία της Μασαχουσέτης με τον εντυχισμό μαρμάρινης πλάκας στο διοικητήριο, καθώς και επίσης τον τιμούν με αδριάντες στο Άρλινγκτον και στο Σικάγο. Τώρα τι γίνεται, η αδερφή του κατάφερε να πάρει μετά την καταστροφή της Σμύρνης το μετάλλιο, ένα από τα μεγάλα μετάλλια, ένα από τα τρία μετάλλια, το μετάλλιο Ανδρείας του Γιώργου Δηλβόη. Και μάλιστα έφυγε μετά την καταστροφή της Σμύρνης και βρέθηκε στην Ελλάδα που έζησε μόνιμα στην Κρήτη. Εκεί τι έγινε όμως. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ναζί λαιλάτισαν το σπίτι της και αφαίρεσαν το μετάλλιο του Δηλβόη, το οποίο χάθηκε οριστικά. Δεν βρέθηκε τότε. Εντοπίστηκε όμως μετά από χρόνια το 1999. Ήταν κλεμμένο και καταλαβαίνετε πώς κατέληξε από χέρια σε χέρια διαφόρων. Και έδωσε εντολή τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μεταφερθεί και να δοθεί το μετάλλιο στον ανιψιό του Γεώργιο Ροζάκη το 1999. Να πούμε ότι συνολικά ο Γιώργος Δηλβόης έχει τιμηθεί από 4 Αμερικανούς Προέδρους, από τον Woodrow Wilson, από τον Warren Harding, τον Calvin Coolidge και τον Bill Clinton, το γνωστό μακελάρι των Βαλκανίων, έτσι.
Να πούμε ότι προς τιμήν του έχουν ονομαστεί δημόσια κτίρια, όπως είπαμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν δρόμοι που φέρουν το όνομά του στους δήμους Βύρωνα και Νέας Σμύρνης και υπάρχουν πλατείες στην περιοχή του Βύρωνα και της Νέας Ερυθρέας, όπου στήθηκε και πρωτομή του με έξοδα της αδελφότητας Αλατσατιανών Νέας Ερυθρέας. Μία οπωσδήποτε συγκλονιστική ιστορία, έτσι, μία συγκλονιστική ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι με ώρα Ελλάδας 9 και 5, έτσι, για να είμαστε πιο ακριβείς. Παναγιώτη, μπορούμε να βάλουμε σε παρακαλώ το τραγούδι νούμερο 7 για να κλείσουμε. Έτσι έχουμε συνεννόηση εδώ και με τον Παναγιώτη, γιατί κάνουμε τις ανακατασκευές στο σχεδιασμό μας και εμείς. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας.